Καλημερίζω τον κύριο Κρητικό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Λοιπόν, κύριε Κρητικέ, θυμήθηκα ότι πριν 2 χρόνια περίπου σας τη λέγαμε κιόλας ότι είναι τραβηγμένο το μοντέλο Ισπανίας. Αλλά χθες, που δεν είναι η πρώτη φορά, εκεί θα συμφωνήσω με την Πολίνα, αλλά χθες το είδαμε εμβληματικά γιατί καταγράφηκε σε βίντεο όλη η εισβολή στο σπίτι, στην κύρια κατοικία ενός μίας χαμηλοσυνταξιούχου που έτυχε να είναι και δημοσιογράφος, το λέω για την Πολίνα, όχι για σας. Δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω, θα έλεγα, τη λογοτεχνική έκφραση, ήταν ένας προαναγγελθέν θάνατος. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, από την έκδοτη εκπομπή σας, εδώ και 2 χρόνια ίσως και παραπάνω, είχαμε προειδοποιήσει για το τι πρόκειται να συμβεί. Διότι από τη στιγμή που αυτό συνέβη σε χώρα της Ευρωζώνης και μάλιστα σε χώρα η οποία ήταν και σαν μέγεθος οικονομικό αλλά και σαν μέγεθος γενικότερα γεωπολιτικό αποτύπωμα είναι τρίτη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν προαναγγελθέν ότι αυτό το μοντέλο θα φτάσει και στη χώρα μας. Διότι τα ίδια συμφέροντα ήταν και στην Ισπανία που δρούσαν και αυτή τη στιγμή έχουν μαζέψει 2 εκατομμύρια κίνητα, 2 εκατομμύρια σπίτια τα οποία είναι κλειστά, είναι περιστερόνες, αλλά όμως είναι πολύ χρήσιμα για να γίνονται ομόλογα στις διεθνείς χρηματαγορές και το ίδιο θα συμβεί και στη χώρα μας. Και μάλιστα, χαρακτηριστικό του τι πρόκειται να συμβεί αποτελεί το γεγονός ότι παρά το θέμα το ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε δεσμευτεί για 120.000 πληστηριασμούς και μάλιστα είχε φροντίσει να περαστεί και η αναγκαία νομοθεσία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να διευκολύνει τα funds και τα services που τους είχε δώσει την άδεια εγκατάστασης, δραστηριοποίησης και διενέργειας τραπεζικών στην ουσία εργασιών στη χώρα μας, χρηματοπιστωτικών δηλαδή, πριν από περίπου 1 με 1,5 μήνα και παρά το γεγονός ότι από το 2018 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2022 μεσούσης βεβαίως της πανδημίας που είχαν απογορευτεί οι πληστηριασμοί, είχαν εκτελεστεί περίπου 50.000 πληστηριασμοί, επομένως ένα μένα μες στο νούμερο των 120.000 πληστηριασμών θα έπρεπε να γίνουν άλλοι 70.000 πληστηριασμοί. Mm-hmm. Ξαφνικά λοιπόν πριν από 1,5 μήνα ανακοινώθηκε με τη μορφή δημοσίευσης ότι ο στόχος είναι 160.000 πληστηριασμοί μέχρι περίπου τέλη του 23, αρχές του 24. 160.000 πληστηριασμοί γιατί? Διότι αυτή τα φάντες και τα σέρβισες στη χώρα μας κυριολεκτικά έχουν λειτουργήσει σαν ανεμότρατα που έχει τα δίχτυα στο βυθό και μαζεύει τα πάντα. Έχουν μαζεύσει λοιπόν περίπου 740.000 ακίνητα, το επαναλαμβάνω, 740.000 ακίνητα αξίας περίπου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά λοιπόν τα ακίνητα τα οποία φυσικά θα διοικητευτούν στην αγορά και θα πουληθούν με ό,τι συνάγεται ή συνεπάγεται αυτό, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει σε 1, 2 ή 3 χρόνια. Πρέπει λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος, να γίνουν οι πληστηριασμοί αυτοί, οι υπόλοιποι, για να δούμε στη συνέχεια πώς αυτά τα κίνητα θα πουληθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί τους στόχοι, δηλαδή τα κέρδη τους. Διότι οι κύριοι αυτοί, εντός παραθέσεως κύριοι, ήρθαν στη χώρα μας για να κερδοσκοπήσουν. Διότι αυτός είναι ο ρόλος τους και ο σκοπός τους διεθνώς, με αγνώστου προελεύσεως κεφάλαια. Μπροστά λοιπόν στο γεγονός αυτό, είναι άμεσα συνεπαγόμενο και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα ενταθεί, διότι ήδη όπως είχαμε πει και σε μια πρόσφατη εκπομπή που είχα την τιμή να με φιλοξενήσετε, καθημερινά στην Αθήνα περίπου, δηλαδή από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, γίνονται περίπου 1.000 πληστηριασμοί την ημέρα, στη Θεσσαλονίκη από 600 μέχρι 700 και στην υπόλοιπη Ελλάδα περίπου 1.000. Πρακτικά τι συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται 2 με 2.500 πληστηριασμούς την ημέρα. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν εκτελεστεί περίπου ακόμα 10.000 πληστηριασμοί. 10.000 μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Δηλαδή, αυτό είναι ο στόχος. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα. Δηλαδή, στην Συνομοσπονδία Δανειοληπτών Καταναλωτών φτάνουν πληροφορίες, στην οποία είστε πρόεδρος, καθημερινά για τέτοια νούμερα? Βεβαίως, όχι απλώς πληροφορίες, αλλά φτάνει το αποτύπωμα. Δηλαδή, η ανάρτηση και η αναγγελία των πληστηριασμών. Αυτό που σας λέω είναι επίσημο.
Μάλιστα. Όπως σας λέω, είναι επίσημο. Διότι ο κόσμος το επαναλαμβάνει, διότι λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από κόσμο που λέει, μα προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας έχει πάψει να υπάρχει από το Φεβρουάριο του 2018, όταν η τότε κυβέρνηση κατάργησε κάθε προστατευτική διάταξη και μαζί με αυτήν και τον νόμο Κατσέλη. Ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τα χειρότερα. Και επειδή έχουμε κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που οφείλουν και που πιθανότατα θέλουν να πληρώσουν, πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι δεν θα τους αφήσουν να πληρώσουν. Διότι τα funds και τα services, και αυτό είναι επίσημο που σας λέω, και να θέλεις να διακανονίσεις και να θέλεις να πληρώσεις, ή δεν ανταποκρίνονται, ναι, ή σου θέτουν λεόντιους όρους, λεόντιες συμβάσεις, γεγονός που είναι αυταπόδεικτο ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς ούτε καν από την αρχή. Άρα η στόχευση δεν είναι τα πήραν γιατί αυτοί είναι πιο μάγκες, να το πω έτσι, και θα σε πείσουν να πληρώσεις με ένα η στόχευση είναι να το πάρουν ως περιουσιακό στοιχείο. Αυτό μου λέτε. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και σας προλέγω και μέσω της εκπομπής σας ότι ήδη έχουμε προβεί σε εξώδικη καταγγελία στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος για ύπαρξη κυκλωμάτων. Ύπαρξη κυκλωμάτων τα οποία ξεκινούν μέσα από τα τμήματα καθυστερήσεων των 4 συστημικών τραπεζών, πηγαίνουν στα funds και στα services και διασυνδέονται άμεσα με δικηγορικά και συμβολιογραφικά γραφεία, τα οποία προγραμματίζουν να βγαίνουν σε πληστηριασμούς ακίνητα φιλέτα και να τα παίρνουν εντός παρενθέσεις οι δικοί τους άνθρωποι. Οι δικοί τους άνθρωποι είναι εταιρείες. Εμείς αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε βρει τέτοιες εταιρείες, ναι, στις οποίες ζητάμε έλεγχο πόθεν έξεσης και επισκεπτικό καθαρότητας χρήματος, εταιρείες εκτός Ελλάδος. Δηλαδή μας λέτε ότι και οι πληστηριασμοί ακόμη είναι κατευθυνόμενοι. Σας το λέω ευθέως. Και αποτελεί καταγγελία. Σας το λέω ευθέως. Εδώ την περασμένη εβδομάδα είχαμε πληστηριασμό όπου εμφανίστηκε άτομο Ισραηλινής υπηκότητας χωρίς μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα, με μια προσωρινή διεύθυνση κατοικίας, με δηλωθέν επάγγελμα, προσέχτε, PR. PR, δημόσιες σχέσεις, PR. Μάλιστα. Δημόσιες σχέσεις. Μάλιστα. Δημόσιες σχέσεις που, σε κλαμπ. Και το οποίο εμφανίστηκε και πήρε την πρώτη κατοικία οικογένειας. Αν αυτό δεν είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ποιο είναι? Και ρωτώ εγώ απλά ερωτήματα. Αυτό λοιπόν το άτομο Ισραηλινής προέλευσης, Ισραηλινής υπηκότητας, πώς ήρθε στην Ελλάδα, όταν εννοώ πώς ήρθε, εννοώ οικονομικά, αυτή που δεν έχει άδεια παραμονής. Πώς έφερε τα χρήματα, αυτή που δεν έχει άδεια παραμονής, πώς άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς, πώς πλήρωσε, πώς έγινε δεκτό από το συγκεκριμένο συμβολιογραφικό γραφείο που είναι μέτρ στους πληστηριασμούς. Μέτρ. Για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή τη σαπίλα που υπάρχει. Μάλιστα. Οι πάτσιδες είναι πολλοί, μου λέτε δηλαδή. Δεν σας άκουσα. Οι πάτσιδες είναι πολλοί, μου λέτε. Εννοείται. Μάλιστα. Για ακούστε εδώ. Έχω ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν θα το επιβεβαιώσετε, ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι πληστηριασμοί έχουν ξεπεράσει τα 17.620 ακίνητα, με τα 4.190 από αυτά, το 1 τρίτο δηλαδή, να ευδοκιμούν τα σπίτια να αλλάζουν χέρι. Ισχύει? Βεβαίως και ισχύει. Και ο λόγος που δεν ευδοκίμησε για τα υπόλοιπα είναι διότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δηλαδή να το πω απλά, της νομοθεσίας που ισχύει, είναι ότι άπαξ γίνει ένας άγωνος πληστηριασμός, το πολύ δύο, μετά, προσέχτε, ναι, το fund και το services με το δικαστικό επιμελητή Παύλα Μπράβο, Παύλα Μπράβο όπως τα ακούτε, έχει το δικαίωμα να ορίσει όποια τιμή θέλει. Δηλαδή αν το σπίτι του κριτικού βγει στον πληστηριασμό για 100.000 ευρώ και γίνει ένας άγωνος πληστηριασμός, το πολύ δύο, μετά μπορεί να έρθει ο δικαστικός επιμελητής Παύλα Μπράβος του funds και του services για να πει ότι εγώ το βγάζω στον πληστηριασμό για 10.000 ευρώ. Επομένως, ο κριτικός θα χάσει το σπίτι του για 10.000 ευρώ που κάνει 100 και θα ή 120 και θα συνεχίσει να χρωστάει άλλες 90.000 ευρώ και θα τον κυνηγάνε με ό,τι υπόλοιπο του είχε απομείνει. Τα επιπλά του, το μισθό του, ό,τι υπάρχει. Για μισό λεπτό. Χθες, από άποψη συμβολισμού, γιατί αυτό εσείς μας λέτε ότι είναι καθημερινότητα. Έχουμε μια ιστορία με μια χαμηλοσυνταξιούχο
δημοσιογράφο, με όλο αυτό το σκηνικό. Καταρχάς, πώς είδε το σκηνικό? Ήθιστε έτσι με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία να συνδράμει? Δυστυχώς, γι' αυτό και πάρα πολλές ώρες από την εκπομπή σας έχω μιλήσει για το πρόβλημα ή για την κατάπτωση ήθους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι θεατής όλα αυτά, θλιβερός θεατής. Εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που λένε ότι εντέλονται, σε χρησιμοποιώ τη φρασιολογία, τα όργανα της ελληνικής αστυνομίας να συνδράμουν στην έξουση που πρόκειται να εκτελεστεί. Διάγεται λοιπόν ένας εισαγγελέας ή ένας δικαστικός λειτουργός για ένα που ξεπλένει μαύρο χρήμα και λέει στην ελληνική αστυνομία βοήθησε τον απατεώνα. Αντιλαμβάνεσαι λίγο το τι γίνεται στη χώρα. Και αυτά που σας λέω, ναι, τα έχουμε καταγγείλει εξοδίκως και στην ίδια την ελληνική δικαιοσύνη. Και συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε μια πολύτιμη εμπειρία εδώ, πρακτικά θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί η αστυνομία να σπάει την πόρτα, μπορεί ο δικαστικός κλητήρας επιμελητής, δικαστικός επιμελητής ή κλητήρας, δεν ξέρω, να απαγορεύει στον ιδιοκτήτη, το μέχρι χθες ιδιοκτήτη, να πάρει τα υπάρχοντά του από εκεί μέσα? Εκπληστηριάζονται και τα είδη που έχει μέσα στο σπίτι? Να το καταλάβουμε όχι, λίγο. Όχι βεβαίως, δεν εκπληστηριάζονται. Η ελληνική αστυνομία καταρχάς δεν έχει δικαίωμα να σπάσει την πόρτα. Όμως γιατί παρευρίσκεται εκεί? Για να προστατεύει τον δικαστικό επιμελητή, ναι, η κλητήρα που το λέει ο κόσμος, να μην τον παρενοχλήσει κανείς όταν θα σπάει την πόρτα. Δηλαδή φυλάνε τον κλέφτη. Όπως ακούμε, θα ακούτε, προστατεύουν τον κλέφτη. Και επειδή στην αρχή της εκπομπής σας είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε λοιπόν ότι κάποιος δικηγόρος, ο οποίος είχε βγει στην εκπομπή σας, αναφέρθηκε ότι στις 15 Ιανουαρίου έρχεται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου να διακριθεί το θέμα της νομιμότητας διενέργειας του ληστερού από πλευράς φάνους και σέρβισσες. Επειδή στη συγκεκριμένη κρίτικα στην Ολομέλεια του Πάγου θα είμαστε διάδικοι, διότι θα ασκήσουμε πρόσθετη παρέμβαση, θα σας πω λοιπόν ότι ήδη σήμερα κοινοποιείται εξώδικο στον Διοικητή Τραπέζης Ελλάδας, τον κ. Στρουνάρα, και κοινοποιείται και εξώδικο στο σύνολο των αεροπαγητών και τους ζητάμε να λάβουν θέση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και να προαναγγείλει απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, ή ο εκείνος πρέπει να εγκληθεί, που βασιζόμενος το λέει αυτό, ή οι αεροπαγίδες στο σύνολό τους πρέπει να παραιτηθούν. Λέτε για την ανακοίνωση ότι θα έχει θετική υπέρ των φαντς γνωμοδότηση η Ολομέλεια. Ακριβώς. Αυτό είναι προαναγγελία δικαστικής αποφάσεως. Επομένως, ορμόμενος με βάση αυτή την ανακοίνωση ενός θεσμικού οργάνου της χώρας, ας ήταν εκπροσωπή της τράπεζας, μπορώ λοιπόν να πω ότι η δικαιοσύνη της χώρας μας είναι παροδία. Εκδίδει αποφάσεις κατ' εντολή συμφερόντων. Μισό λεπτό. Το πέμπτο τμήμα ομόφωνα του Αρείου Πάγου πήγε κόντρα στο μέχρι σήμερα σχεδιασμό. Δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι κατά παραγγελία. Έτσι δεν είναι? Να σας πω κάτι. Θα μου πείτε, κατά παραγγελία είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε προσφυγή και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος λέει ότι θα είναι και ευνοϊκή απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία μειοψηφία, θα σας έλεγα, δικαστών φωτισμένων, οι οποίοι αντιστέκονται. Το τμήμα λοιπόν αυτό του Αρείου Πάγου, και το έχω ξαναπεί σε εκπομπή και τηλεοπτική και ραδιοφωνική, έπραξε το αυτονόητο σε βάση και το λειτουργήμα του και τον όρκο που έχει δώσει. Και αν θέλετε, με τα σημερινά δεδομένα είναι ίσως άλλοι τερτσέτιδες δικαστές. Το σημαντικό είναι πως ένα θεσμικό όργανο, η Τράπεζα της Ελλάδος, βγαίνει και προαναγγέλει απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό, και ίσως αν θέλετε πολύ πιο σημαντικό και από τα γεγονότα των παρακολουθήσεων που συζητάμε. Και αφορά τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Πολύ περισσότερο από μια παρακολούθηση. Καλά, δεν σας τάζω ότι δεν μπλέκονται και εδώ παρακολουθήσεις, κύριε Κριτικέ. Δεν σας τάζω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και θα αναμένουμε με ενδιαφέρον και την ενημέρωση που θα μας κάνετε με βάση του πώς πήγε αυτή η ιστορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει η Τράπεζα της Ελλάδος, θυμάμαι, στα μέσα του Ιουνίου, είχαμε ξεπεράσει τα 87,6 δις της ονομαστικής αξίας των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονταν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τα γνωστά κοράκια.
και ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έλεγε η τράπεζα, ο όγκος είχε αυξηθεί κατά 7,9 δις ευρώ σε σύγκριση με μόλις το τέλος του 2021. Πιστεύετε ότι στο κλείσιμο της χρονιάς ήταν ακόμη παραπάνω? Όπως εξελίσσεται η εν γέννη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και εθνικά, δηλαδή και στη χώρα μας και διεθνώς, είναι αυταπόδεικτο και αυτοδίκαιο το ότι θα είναι παραπάνω. Διότι θα σας πω ότι οι αυξήσεις στις δόσεις των δανείων κυμαίνονται από 40 ευρώ μηνύες ανάλογα με το στεγαστικό δάνειο και μπορούν να φτάσουν και μέχρι και τα 200 ευρώ μηνιαίως. Είναι ένα κόστος δυσβάσταχτο. Διότι δεν είναι μόνο το κόστος αύξησης αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων. Την ίδια στιγμή έχουμε κατακόρυφη αύξηση του κόστους ενέργειας που σημαίνει στους λογαριασμούς φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος και των οικιακών και των επιχειρηματικών χρηστών. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση του κόστου διαβίωσης, δηλαδή ακρίβεια τροφίμων και γενικότερα ζωής, και την ίδια στιγμή έχουμε καθήλωση εισοδημάτων. Όλο αυτό λοιπόν το χαρμάνι ακρίβειας, το οποίο εμπίπτει πάνω στους προϋπολογισμούς είτε των μικροεπιχειρήσεων είτε των οικογενειακών προϋπολογισμών, είναι μαθηματικά σίγουρο ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, για ακούστε, λέει ο φίλος ο Αργύρης, καλημέρα κύριε Κρητικέ. Μήπως το πρόβλημα ξεκινά από την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων τόσο για τα στεγαστικά όσο και για τις κάρτες? Καταρχάς τον ευχαριστούμε για το ερώτημα, γιατί είναι ευτυχό. Θα πούμε λοιπόν ότι οι συμβάσεις που υπογράφτηκαν και για τα στεγαστικά και δάνεια και για τις πιστωτικές κάρτες έχουν σωρία παράνομων και καταχρηστικών όρων. Αυτό έχει εκδοθεί με πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις. Και αυτός είναι και ο λόγος, σύντο γεγονός ότι σε πάρα πολλές από αυτές, από τη δεκαετία του 2000, εμπεριέχονται οι όροι με βάση την νομοθεσία του 2003, ότι μπορούν να χωρούνται οι απαιτήσεις αυτές σε διαχειριστές. Και αυτός είναι και ο λόγος που το 80% των φάντων και των σύνδεσεων είναι παράνομοι, διότι με βάση το νομοθετικό διάταγμα του 2003 δεν έχουν δικαίωμα να διενεργούν εργολαβίες πληστηριασμών. Πρέπει το ίδιο το φάντο να έρθει να κάνει τους πληστηριασμούς με βάση εκείνη την νομοθεσία. Και δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα για αυτούς. Διότι όταν το ΦΑΝ θα έρθει να κάνει τους πληστηριασμούς, θα αναγκαστεί να αποκαλύψει μετοχική σύνδεση, μετόχους, κεφάλαια, πραγματικές έδρες, τα πάντα. Γι' αυτό βάζουν τους υποεργολάβους, για να κρύβουν την πραγματικότητα και ποιοι εμπλέκονται. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο λύνει παντελώς τα χέρια στους υποεργολάβους. Δηλαδή τους σέρβισες. Όμως οι περισσότερες εκχωρήσεις, το 80% είχε γίνει με το νομοθετικό διάταγμα του 2003. Γι' αυτό βλέπετε και τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται όλη αυτή, θα έλεγα όχι η διένεξη, η μάχη προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση του τμήματος του Ρίου Πάγου. Σαφές. Ακούστε, έχω πολλά ερωτήματα, σήμερα θα τα ακούσετε. Πολύνα. Κύριε Κρητικέ, το ότι τα φαντς παίρνουν τα λεφτά που προορίζονται για τη δόση για δίθεν έξοδα και τους ζητάς εξηγήσεις 6 μήνες και δεν σου απαντάνε. Και απευθύνεσαι στο συνήγορο του καταναλωτή και δεν σου απαντά. Και πας στην αντιπολίτευση και δεν σου λέει τίποτα. Και καλείσαι να ξαναπληρώσεις τις δόσεις που σου πήραν. Με έχει βγάλει λέει από τα ρούχα μου, για να μην πω για την αύξηση των επιτοκίων. Και μιλάω για στεγαστικό στην προστασία της κύριας κατοικίας. Ξεκινάω από το τελευταίο, την τελευταία φράση που είπατε, προστασία της πρώτης κατοικίας. Λέμε λοιπόν στην ακροάτρια του ραδιοφόρου ότι δεν υπάρχει καμία προστασία. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο, δυστυχώς, τα funds αυτή τη στιγμή ή τα e-services, εάν θέλετε, ή οι εταιρείες ειδικού σκοπού έχουν πλήρη ασυδοσία. Το ότι δεν τους απαντάει ο συνήγορος του καταναλωτή και σε σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων καμιά θεσμική αρχή, ούτε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, που έχει και κυρωτικές διαδικασίες, διότι είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι κρατική αρχή, αλλά ούτε και η Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλεται στο γεγονός ότι τα φαντ δεν λογοδοτούν, ενώ θα έπρεπε να λογοδοτούν σε αυτούς. Δηλαδή, με λίγα λόγια θα το πω απλά λαϊκά, δεν λογαριάζουν κανένα κατά τη δράση τους στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι διεθνείς των φαντ κάνουν κουμάντο, αυτό μου λέτε. Σας το λέω ευθαρσώς. Αυτή τη στιγμή είναι κράτος εν κράτη τα φαντ και τα σέρβις στη χώρα μας. Γι' αυτό βλέπετε την αισιοδοξία αυτή και γι' αυτό, αν θυμάστε, σε μια πρόσφατη εκπομπή σας πριν από ένα μήνα, είχαμε καταγγείλει άλλο περιστατικό δικαστικό επιμελητή
που είχε πάει να σπάσει την πόρτα ανθρώπου, ο οποίος είχε πεθάνει. Και όταν βγήκε η αδερφή του από το διπλανό διαμέρισμα, του οποίου ο χριστιανός πέθανε, δεν υπάρχει. Την απειλούσε, έπαθε καρδιακό άντρας της, ζητούσε και να σου πει πού είναι ο τάφος του. Και ο συγκεκριμένος κύριος, όταν τον ψάξαμε, έχει περάσει 7 πειθαρχικά για παρόμοιες συμπεριφορές και κρατάει την άδεια του. Δηλαδή να κάνει αυτά που κάνει. Γιατί δεν έχει ισχυρούς προστάτες. Ποιοι είναι οι προστάτες, τα φάνες και τα σέρβισες. Γιατί είναι πολύ αποτελεσματικός. Και γιατί συνοδεύεται από τέσσερις μπράβους. Φτάνε καταγεγραμμένα και με μηνύσεις. Τι άλλο να σας πω. Αχ, κύριε Πρόεδρε. Ηλίας, μία ερώτηση λέει. Οι πληστηριασμοί δεν γίνονται κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και κατά παράβαση του ίδιου του συντάγματος? Πώς το καλό λέει το έχουν καταφέρει? Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό σύνταγμα σε ό,τι αφορά τα φάνες και τα σέρβισες έχει γίνει κουρελόχαρτο. Θα αναφέρω το πλέον χαρακτηριστικό. Η πλειοψηφία του κόσμου έχει ακόμα την εντύπωση ότι αν κάποιος χρωστάει σε ιδιώτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση φάνες και σέρβισες και στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή σε φορεία, σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ, προηγούνται στις απαιτήσεις του πληστηριασμού το δημόσιο και από την ιδιώτη, δηλαδή τα φάνες και τα σέρβισες. Με νομοθετική τροπολογία, η οποία όμως είναι παράνομη, αντισυνταγματική, που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή προηγούνται οι ιδιώτες, τα φάντς και τα σέρβισες, στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και έπονται οι απαιτήσεις του δημοσίου. Αν αυτό δεν είναι κουρέλιασμα του ελληνικού συντάγματος, ποιο είναι? Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον έπεται, μπαίνει πίσω από το ιδιωτικό συμφέρον. Ερώτηση του φίλου του Αντώνη. Είναι λόγος ακυρότητας αυτός και των πληστηριασμών, μόλις αυτό που είπατε? Εγώ θα απαντήσω βεβαίως και είναι λόγος ακυρότητας, αλλά όμως το συμπληρώνω. Ναι. Ποιος δικαστής θα βγάλει αυτή την απόφαση? Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Κύριε Κριτικέ, αφού η δικαιοσύνη εξελίσσεται σε φαρσοκομωδία, η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των φαντς, η αστυνομία λειτουργεί ως ασπίδα για όλους αυτούς, οι θεσμοί και οι όποιοι νόμοι έχουν απομείνει καταπατούνται καθημερινά, τι απομένει τελικά στον κόσμο που χάνει το βίος του? Αυτό που θα έλεγα είναι μια συνταγμένη αντίδραση στα πλαίσια πάντα τα συνταγματικά και τα όσο ορίζει ο νομικός μας πολιτισμός. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή πλατιάζουμε ένα κίνημα εντός των δικαστηρίων με μηνύσεις που περιλαμβάνουν και θα έχετε στην άλλη εβδομάδα και σχετικές ανακοινώσεις τα διοικητικά συμβούλια των εμπλεκόμενων τραπεζών, τους νόμιμους εκπροσώπους funds και services, τους νομικούς τους συμβούλους, και επεξεργαζόμαστε αυτοί και θα κατατεθούν και μηνύσεις καταδικασών και εισαγγελέων που είναι επιλύσμονες του καθήκοντών τους, ουδείς υπεράνω του νόμου και του συντάγματος. Αυτό έχουμε μάθει και αυτό ισχύει. Διότι το ανέλεγκτο, διότι ακούστηκε και ο εισαγγελικός λειτουργός πρόσφατα να λέει ότι έχω το ανέλεγκτο. Όπου υπάρχει ανέλεγκτο δεν υπάρχει δημοκρατία. Όπου υπάρχει ανέλεγκτο υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή. Άλλος φίλος. Ρωτήστε τον κύριο Κριτικό. Το Σύνταγμα δεν υποτίθεται δεν προστατεύει τον πολίτη να πληρώνει ανάλογα με την οικονομική του δύναμη? Αυτό δεν ισχύει? Το Σύνταγμα ομιλεί περί ισότητας. Εμεναβόμενο το Σύνταγμα βεβαίως. Δυστυχώς τα όσα αυτή τη στιγμή γίνονται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά θα έλεγα γενικότερα είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουν γίνει στην Ισπανία, έχουν γίνει στην Πορτογαλία, έχουν γίνει στην Ουγγαρία, γίνονται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Και στην Κύπρο το ίδιο πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα σας πω ότι δεν αποτελεί απλώς καταπάτηση ή καταστρατήγηση του συντάγματος, αποτελεί καταπάτηση της θεμελιώδους χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Το θέμα όμως είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη που να λειτουργεί εύρυθμα για να τα καταγράψει όλα αυτά και να βγάλει και, και σχετικές αποφάσεις. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ η μονογονεϊκή οικογένεια. Και δεν θα κούραστε να το επαναλαμβάνω. Έχασε το σπίτι της, το πήρε, θα το πω έτσι, μια Κινέζα αγνώστου προελεύσεως και κεφαλαίων. Και ο πληστηριασμός πότε έγινε? Μέσα στην απαγόρευση των πληστηριασμών λόγω κορονοϊού. Απαγορευόντουσαν οι πληστηριασμοί. Η κυρία λοιπόν αυτή, μαζί με το συμβολογραφικό γραφείο, πήραν, κάνανε ένα παράνομο πληστηριασμό. Και όταν πήγαμε στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών για να κυρώσει τον πληστηριασμό, λίγο ή πολύ, η πρόεδρος του δικαστήριου είπε ότι μα πρέπει να προστατεύσουμε τον επενδυτή. Τα συμπέρασμα τα δικά σας.
Ο φίλος ο Νίκος λέει: όταν ο άλλος έρχεται, κύριε Κριτικέ, με μπράβους και αλυσοπρίωνα και μπαίνει στο σπίτι σου, εσύ θα απαντήσεις με νομική ευγένεια ή νομοποίησε να απαντήσεις όπως καταλαβαίνεις? Εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ο χειρισμός. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε αυτοδικία. Αυτό είναι αυτονόητο. Εμείς λοιπόν αυτό που συμβουλεύουμε στον κόσμο και μάλιστα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση με τις επιστημονικές μας υπηρεσίες και τις νομικές μας υπηρεσίες είναι να υπάρξει μια χιονοστιβάδα μηνύσεων και αγωγών κατά όλων αυτών. Εάν καταφέρουμε να πιάσουμε ένα νούμερο 10 με 15.000 αγωγές και μηνύσεις απέναντι σε αυτό το σύστημα, πιστεύετε να τα καταρρεύσει. Διότι θα πρόκειται και ένα κίνημα μέσα στα συνταγματικά πλαίσια που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ούτε οι δικαστές πλέον να σταματάνε να κλείνουν μάτια και αυτιά επειδή παίρνουν παχυλούς μισθούς. Τα λέω ομάτα πράγματα. Ο φίλος ο Γιάννης, μήπως ο κύριος πρόεδρος μπορεί να μας εξηγήσει αν ακολουθείτε η ίδια διαδικασία για τα κίνητα τα οποία δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα αλλά σε νομικά πρόσωπα? Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Καμία απολύτως διαφορά. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο φίλος ο Τάκης, μήπως μπορεί να μας πει θεωρητικά ο κύριος πρόεδρος τα ποσά, πόσα είναι τα συνολικά δάνεια που έχουν πάρει ο κόσμος και πόσο είναι το ποσό που δέχονται να πληρώσουν πίσω για να έκλεινε το θέμα? Αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα που είναι, που οφείλεται σε τραπεζικό δανεισμό είναι περίπου στα 100 το μη ενήμερο, το χρέος το οποίο είναι ληξιπρόθεσμο, ναι, ναι. Ή είναι περίπου στα 110 δις ευρώ, εκ των οποίων περίπου αυτή τη στιγμή τα 92 δις είναι στα χέρια funds και services και τα υπόλοιπα 18 είναι στα χέρια των 4 συστημικών τραπεζών. Το τι λεφτά δέχεται να πάρει ο κάθε services εξαρτάται από την περιουσιακή κατάσταση του καθενός. Και αυτό πάντα με εφάβαξη καταβολή. Διότι τους ενδιαφέρει να μαζέψουν γρήγορα τα χρήματα για να φύγουν από τη χώρα. Θα πω λοιπόν ότι κάποιος δεν έχει περιουσιακή κατάσταση και οφείλει και έχει μια φίλη 10-20.000 ευρώ, πιθανότητα να μπορεί να κλείσει το θέμα και είναι και κάποιας μεγάλης ηλικίας, οπότε δεν έχει προσδόκιμο για να δουλέψει, διότι τα λογαριάζουν αυτά, λογαριάζουν και πότε θα πεθάνεις. Λοιπόν, και δεν έχουν λοιπόν προσδόκιμο μπροστά για να τον πιέσουν, να πάρουν χρήματα, μπορεί πιθανότητα να το κλείσει και με 2 και με 3.000. Κάποιος όμως που έχει περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή έχει ένα σπίτι που αγόρασε ο ίδιος, έχει ένα πατρικό σπίτι ή έχει ένα χωράφι και χρωστάει 100.000 ευρώ και η περιουσία του είναι πάνω από 120.000 ευρώ, δηλαδή ξεπερνάει την οφειλή του, εκεί με εφάβαξη καταβολή, για να μπορέσει να κλείσει, γιατί μόνο με εφάβαξη καταβολή γίνονται αυτά τα deal για αυτούς, αναφέρω και την φασολογία τους, θέλει 60 με 70.000 πιθανότητα. Δηλαδή από τα 100 που χρωστάς να πληρώσει το 60 ή 70% cash που λέμε τη μετρητή για να σε απαλλάξουν από το άγχος αυτό. Μάλιστα. Τώρα θα κλείσω το ερωτηματολόγιο και μετά έχω εγώ μια γενική ερώτηση να σας κάνω από το φίλο τον Ηλία που λέει: αν οι τράπεζες ήταν κρατικές, δεν θα ήταν παράνομο 500% το να προχωρήσουν οι κατασχέσεις και πληστηριασμοί σε πολίτες για χρέη προς το δημόσιο παρά μόνο για ποινικό λόγο? Αν οι τράπεζες ήταν κρατικές και υπό δημόσιο έλεγχο, ασφαλέστατα θα ήταν τελείως διαφορετική η πορεία του όλου θέματος. Διότι οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί στην ουσία από τους Έλληνες φορολογουμένους, δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο, αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, και το δεύτερο δημόσιο, διότι θα υπήρχε δημόσιος έλεγχος. Επομένως, σαφέστατα, πολλά από αυτά ή τα φαινόμενα που παρατηρούμε σήμερα, τις ανομίες δεν θα υπήρχαν. Μάλιστα. Άρα, να το προσθέσω το ερώτημα εδώ, γιατί έρχονται βροχή. Άρα εδώ λέει, κύριε Πρόεδρε, μιλάτε για ένα σύνταγμα που δεν είναι σύνταγμα των Ελλήνων, είναι το σύνταγμά τους. Πρακτικά εννοεί, φαντάζομαι. Δυστυχώς θα το επιβεβαιώσω, όπως δυστυχώς θα προσθέσω άλλη μια φράση σε αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δικαστήρια, έχουμε τράπεζο δικαστήρια. Αφού λέει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικού Συστήματος ελέγχει τις τράπεζες, δηλαδή το κράτος, ακόμη και στο κράτος να ήταν οι τράπεζες, μία ή άλλη θα ήταν, λέει εδώ άλλος ακροατής. Το τούχου σου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όσον αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θεωρητικά έχει τον οποιοδήποτε λόγο ή έλεγχο το ελληνικό δημόσιο. Το πραγματικό λόγο και έλεγχο έχουν οι δανειστές της χώρας, οι οποίοι και επιβάλλουν τη θέλησή τους. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν με το εξής ερώτημα, κύριε Κριτικέ. Σας έχω ξαναρωτήσει πριν 20 μέρες, τώρα που ξαναέρχεται με επίταση το θέμα, ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε, έτσι πως πάει η δουλειά, διότι εδώ έρχεται
είναι πρώτο πυλών, μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Δεν είναι απλό το βάρος του να σηκώσει το κόστος των νούμερων που έχετε δώσει εσείς ότι μπορεί να αλλάξει χέρια η πρώτη κατοικία. Δεν είναι απλό πράγμα για μια χώρα που ο πυρήνας των περισσότερων οικογενειών είναι η κύρια κατοικία. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δυστυχώς θα σας πω ότι η Ελλάδα του χθες που μεγαλώσαμε, η Ελλάδα του σήμερα που ζούμε, δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του αύριο που θα κληθούμε να ζήσουμε εμείς ή να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και τα γόνια μας. Διότι όταν περίπου 1 εκατομμύριο ακίνητα στη χώρα μας θα αλλάξουν χέρια με βίαιο τρόπο, διότι και ο πληστηριασμός είναι ένας βίαιος τρόπος, όπως αντιλαμβάνεστε, για τα οικονομικά αλλά και πληθυσμικά δεδομένα της Ελλάδος, αυτό αποτελεί μια δομική αλλαγή εκβάθρων. Επομένως, δυστυχώς, μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο αύριο, το οποίο εάν το συνδυάσετε με τις ιστορικές δύσκολες εποχές που ζούμε διεθνώς, αποτελεί ένα μοναδικά ιστορικό χαρμάνι, το οποίο έχει εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία και διεθνώς και στη χώρα μας, που θα αλλάξει ό,τι γνωρίζουμε ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν που έχω να πω στον κόσμο είναι να είναι προετοιμασμένος για τα χειρότερα, να προετοιμάζεται για τα πιο δύσκολα και το κυριότερο. Από την αρχή δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, όταν θα αρχίσει να έχει ένα πρόβλημα με κάποιο δάνειό του, να αρχίσει να χτίζει την υπεράσπιση του πώς θα υπερασπιστεί τα περιουσιακά του στοιχεία. Μην επαναπαύεται. Από την πρώτη επιστολή που θα του στείλει το Fund ή ο Services, μέχρι να έρθει η διαταγή πληρωμής, πρέπει να έχει κάνει σωρία ενεργειών. Γνωρίζω ότι αυτό έχει κόστος. Mm-hmm. Ότι έχουν αυξήσει και τα δικαστικά έξοδα εξεπίτηδες. Για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Είναι ένας έμεσος τρόπος. Με τα TV, η καταστολή, με τα αυταπάγγελτα των εισαγγελικών λειτουργών και τις κατεντολήν διώξεις που ζήσαμε και ακόμα ισχύουν δυστυχώς. Εάν λοιπόν δεν το πράξει αυτό, με κόστος χρηματικό θα χάσει την περιουσία του. Θα πρέπει λοιπόν να σταθμίσει ή δυστυχώς θα στερηθεί ακόμα και το φαγητό για να υπερασπιστεί τα περιουσιακά του στοιχεία ή θα τα χάσει. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αν δεν έχει, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιλογές του περιορίζονται. Θα έλεγα δεν έχει επιλογές. Ειλικρινά θα σας έλεγα δεν έχει επιλογές. Υπάρχει και το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, ε. Θα έλεγα ότι θα συμπληρώσω ότι η υπεράσπιση του Συντάγματος επαφείται στην πατριωτική συνείδηση των Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ εκεί τον Ιανουάριο στην εκδίκαση υπόθεσης να τα πούμε ξανά. Θα είμαστε διάδικοι. Προαναγγέλλω ότι θα έχουμε και συγκέντρωση κόσμου έξω από τον Αριοπάγο. Εάν κάποιοι νομίζουν, είτε είναι εκτός δικαστηρίων συμφέροντα, είτε είναι οι δικαστές, ότι θα εκδώσουν αποφάσεις ερήμη του ελληνικού λαού, είναι γελασμένοι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα.